Επόμενος καλεσμένος της σημερινής μας εκπομπής, ο ομότιμος καθηγητής γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριος Αράντης Δημητριάδης. Κύριε Δημητριάδη, να σας καλησπέρισουμε. Καλησπέρα σε εσάς και στη Θράκη. Η αναθεωρημένη σύμβαση με την Ελληνικός Χρυσός που υπέγραψε το ελληνικό δημόσιο στις 5 Φεβρουαρίου υπό την υψηλή επίβλεψη των πρέσβεων ΗΠΑ και Καναδά ανοίγει μια νέα μαύρη σελίδα στην ιστορία των μεταλλίων της Κασάνδρας. Η τροποποιημένη σύμβαση συνοδεύεται από ένα επίσης τροποποιημένο επενδυτικό σχέδιο. Ποια είναι η πρόβλεψή σας για τη σύμβαση αυτή? Καταρχήν δεν την έχουμε δει τη σύμβαση. Δεν περιμένω να είναι κάτι καλύτερο από την προηγούμενη, η οποία βεβαίως σε πολλά σημεία της δεν τηρήθηκε. Η εταιρεία δεν τήρησε τις δεσμεύσεις της και αυτή δεν περιμένω, όπως είπα, να είναι καλύτερη και δεν περιμένω να είναι καλύτερη και η συμπεριφορά της εταιρείας στο μέλλον. Τώρα μάλιστα που είναι οχυρωμένη, θωρακισμένη, με καινούριους νόμους περιβαλλοντικό και αναπτυξιακό, οι οποίες ευνοούν πάρα πολύ τις δικές της δραστηριότητες. Μάλιστα. Οι ανθρώπινες κοινωνίες υπάρχουν και εξαρτώνται απόλυτα από τα φυσικά, χημικά και βιολογικά συστήματα του πλανήτη. Οι τρέχουσες ανθρωπογενείς δραστηριότητες πολύ συχνά θέτουν σε κίνδυνο την βιωσιμότητα των περιβαλλοντικών αλλά και των κοινωνικο-οικονομικών συστημάτων. Ποιες παγίδες κρύβει ο προσανατολισμός μιας κοινωνίας στην μεταλλευτική δράση? Θα ήθελα στο ερώτημά σας πολύ σύντομα και επιγραμματικά, γιατί νομίζω δεν ξέρω αν έχουμε και αρκετό χρόνο, να τοποθετηθώ σε ό,τι αφορά τις περιβαλλοντικές και κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις των σχεδιαζόμενων για τη δική σας περιοχή ιδιαίτερα. Θα έλεγα λοιπόν ότι αυτή καθ' αυτή η μεταλλευτική δραστηριότητα εκ της φύσεως της και με τα συμπαραμαρτούντα της, που δεν είναι καθόλου λίγα, ακόμη και αν επιτελείται με τις πιο αυστηρές προδιαγραφές, αποτελεί σε κάθε περίπτωση μια σημαντική περιβαλλοντική επέμβαση για την περιοχή όπου πραγματοποιείται. Μάλιστα. Είναι μια μεγάλη κλίμακα επέμβαση στο φυσικό περιβάλλον, η οποία έτσι κι αλλιώς διαταράσσει σε σημαντικό βαθμό τα προϋπάρχοντα γεωμορφολογικά, εδαφολογικά, υδρολογικά και χλωριδοπανιδικά χαρακτηριστικά της περιοχής, που αποτελούν και την ταυτότητά της. Αλλά εξίσου διαταράσσει και τα κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά των κοινοτήτων της περιοχής, που αποδιοργανώνονται σε μεγάλο βαθμό. Ιδιαίτερα όπως στη δική σας περίπτωση, αν πρόκειται για πρώτη εγκατάσταση μεταλλευτικών δραστηριοτήτων σε περιοχές και πληθυσμούς που δεν είχαν ως τότε σχετική προϊστορία και εξοικείωση με τέτοιες δραστηριότητες. Γιατί κάθε βίαιη μεταβολή, όπως είναι η άναξη μεταλλευτικής δραστηριότητας, στα προλεγμένα χαρακτηριστικά που έχουν διαμορφωθεί στη διάρκεια χιλιετηρίδων ή και εκατομμυρίων χρόνων, με μια βραδία διαδικασία συνεχών φυσικών εξισορροπήσεων του δίδυμου φύση άνθρωπος, έχει κατά κανόνα και μακροπρόθεσμα αρνητικό περιβαλλοντικό και πολύ συχνά και κοινωνικο-οικονομικό αποτύπωμα στις περιοχές και τους πληθυσμούς που επηρεάζονται από τη μεταβολή αυτή. Αυτό είναι το γενικό μοτίβο, δηλαδή σε ό,τι αφορά την επίδραση στο περιβάλλον και στο κοινωνικο-οικονομικό, τις κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες ενός πληθυσμού μιας περιοχής όπου έχουμε μεταλλευτική δραστηριότητα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το δικό σας θέμα, θα έλεγα ότι πρέπει να έχετε υπόψη σας τι να περιμένετε στο εξής, στην περίπτωση που οι σχεδιασμοί της εταιρείας και της κυβέρνησης, η οποία της ευνοεί αυτούς τους σχεδιασμούς, αρχίσουν να υλοποιούνται. Γιατί από αυτό το πράγμα, δηλαδή από το τι έχετε υπόψη σας και πόσο καλά έχετε κατανοήσει αυτό το πράγμα, θα καθορίσετε και τη στάση σας, νομίζω, την περαιτέρω στάση σας. Δεδομένου ότι ο παλιός ο σχεδιασμός είναι υπό αναθεώρηση, έτσι κι αλλιώς, και θα έχετε μπροστά σας τώρα ένα καινούριο σχέδιο εκμετάλλευσης, το οποίο βέβαια στις βασικές του γραμμές θα είναι ίδιο με το προηγούμενο, αλλά μπορεί να έχει και κάποιες διαφοροποιήσεις. Το πρώτο που νομίζω ότι πρέπει να περιμένετε είναι ένα προπαγανδιστικό μπαράζ από μέρους της εταιρείας και των υποστηρικτικών της κυβερνητικών κλιμακίων που θα σας επισκεφθούν, έτσι κι αλλιώς.
αν ξεκινήσουν, λέω, η υλοποίηση αυτών των δραστηριοτήτων. Υπέρ βέβαια της μεταλλευτικής στην περιοχή σας δραστηριότητας, που θα παρουσιάζεται και ως η μόνη και σωτήρια αναπτυξιακή προοπτική για την Θράκη. Με ταυτόχρονα έντεχνη απαξίωση κάθε άλλης εναλλακτικής. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι η καθυστέρηση, θα δείτε δηλαδή αυτό το πράγμα να γίνεται, η καθυστέρηση ή η ακύρωση από μέρους της κυβέρνησης, αν είναι ευνοϊκά διακείμενη ή όποια είναι μελλοντική προς τα σχέδια της εταιρείας, κάθε άλλου ήδη σχεδιασμένου ή που θα μπορούσε να σχεδιαστεί αναπτυξιακού προγράμματος που δεν θα εναρμονίζεται ή δεν θα λειτουργεί υποστηρικτικά προς τη μεταλλευτική δραστηριότητα. Η τελευταία θα γίνει η απόλυτα κυρίαρχη στην περιοχή σας, θα γίνει δηλαδή η σφραγίδα της. Και έναντι αυτής, μάλιστα, όλες οι άλλες διαφορετικές αναπτυξιακές διέξοδοι θα καταντήσουν να είναι υποτελείς, θα υποχωρήσουν και είτε θα φυτοζωούν είτε θα καταπνίγονται εντελώς στην περίπτωση που έρχονται σε αντίθεση με εκείνη. Το τρίτο είναι ότι αν ξεκινήσει σύμφωνα με τους τωρινούς σχεδιασμούς της εταιρείας και τους παρόντες στόχους, αυτούς που ξέρουμε δηλαδή μέχρι τώρα, η μεταλλευτική δραστηριότητα, δηλαδή πρώτα το πέραμα ας πούμε, μετά οι σάπες με τα δύο μεταλλεία της, Σοχιά και Αγίου Δημητρίου, τότε πολύ σύντομα αυτό θα διευρυνθεί και θα εξαπλωθεί. Με νέες έρευνες για προσδιορισμό και νέων στόχων εξόρυξης, με επέκταση των δραστηριοτήτων τόσο προς την επιφανειακή εξάπλωση όσο και σε βάθος και με αντίστοιχη βέβαια μεγέθυνση των αρνητικών περιβαλλοντικών συνεπειών. Και τέταρτο, που νομίζω ότι θα πρέπει να έχετε υπόψη σας, είναι ότι μια που συνεχώς θα πολυδιαφημίζεται ως ολοκληρωτική, αλλά που στην πραγματικότητα θα είναι αβέβαιη και οπωσδήποτε ελλιπής περιβαλλοντική αποκατάσταση. Όταν σε λίγες δεκαετίες δηλαδή τα κοιτάσματα της περιοχής θα έχουν εξαντληθεί και ο τοπικός πληθυσμός θα έχει μάθει να εξαρτάται κυρίως ή αποκλειστικά από τη μεταλλευτική εκμετάλλευση, που όμως θα έχει φτάσει τότε πια στο οριστικό της τέρμα και κάθε επανεκκίνηση της οικονομικής ζωής επί άλλης βάσης θα είναι τότε δύο φορές πιο δύσκολη. Έτσι βλέπω εγώ το θέμα το δικό σας. Είναι η πρώτη γενική δική μου θεώρηση σε ό,τι αφορά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τα τόσο πολλά χρόνια που ασχολούμαι κυρίως με τις ενέργειες της Eldorado Gold στην Ελλάδα, με τη ελληνικός χρυσός και βέβαια από τη γενική παγκόσμια εμπειρία. Αυτά που σας είπα, το τι να περιμένετε στην περιοχή σας, όπως προείπα, είναι αυτά που θα καθορίσουν και τις τάσεις σας. Να τονίσω όμως εδώ ότι ήδη η προεργασία, μια προεργασία από μέρους κυβέρνησης και εταιρείας, έχει προχωρήσει πάρα πολύ, μάλιστα, με την ψήφιση των δύο νόμων πέρσι, τον περιβαλλοντικό, φέτος μάλλον, τον περιβαλλοντικό και τον αναπτυξιακό. Αυτοί οι δύο νόμοι έχουν εντελώς υποβαθμίσει τη συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών στη λήψη αποφάσεων και έχουν υπεραπλουστεύσει τις διαδικασίες των ελέγχων και των αδειοδοτήσεων με τρόπο σκανδαλωδώς ευνοϊκό για τους επενδυτές. Έτσι λοιπόν έχετε να αντιμετωπίσετε ήδη πριν αρχίσει το μπαράζ το προπαγανδιστικό, έχει ήδη διαμορφωθεί ένα κλίμα το οποίο είναι ιδιαίτερα ευνοϊκό για την εταιρεία και το οποίο τις τοπικές κοινωνίες και τη γνώμη τους την αφήνει αρκετά στην πάντα, ιδίως ό,τι αφορά τα πρώτα στάδια του σχεδιασμού δηλαδή, ο οποίος σχεδιασμός γίνεται μακριά από τις τοπικές κοινωνίες και από τη γνώμη τους. Μετά εκ των υστέρων βέβαια, όταν όλα θα έχουν σχεδιαστεί και θα έχουν μπει σε ένα πρόγραμμα υλοποίησης, τότε βεβαίως θα έρθουν και θα σας ρωτήσουν ποια είναι η γνώμη σας για τα ήδη σχεδιασμένα και τα ήδη που θα αρχίζουν να υλοποιούνται. Αυτό νομίζω δεν είναι κάτι το οποίο αρμόζει σε μια πολιτεία η οποία ευνοείται.
Μάλιστα. Κύριε Δημητριάδη, αναφερθήκατε πριν στις περιβαλλοντικές συνέπειες. Το περιβάλλον θα μπορεί να επανέλθει μετά από ορισμένα χρόνια στην πρώτερη του μορφή και ύστερα από μια τόσο μεγάλη οικολογική καταστροφή, η οποία αποτελεί απόρρια της μεταλλευτικής δραστηριότητας, ώστε να μπορέσει να αναπτυχθεί και κάποιος άλλος τομέας περαιτέρω στην περιοχή, ειδικότερα ο πρωτογενής, ο οποίος επηρεάζεται άμεσα από τη δραστηριότητα αυτή. Νομίζω προανέφερα ότι αυτό το πράγμα θα το ακούτε συνέχεια, ότι όλα γίνονται με σεβασμό του περιβάλλοντος, και αυτό το μοτίβο πάντοτε ακούμε, και ότι η αποκατάσταση θα είναι πλήρης και θα σας πούνε μάλιστα ότι θα είναι και πολύ καλύτερα από ό,τι ήταν η πρωτοτέρα κατάσταση. Σας είπα ότι αυτό το πράγμα είναι ένα ιδεατό σχήμα, το οποίο ποτέ δεν πραγματοποιείται ακριβώς έτσι. Αποκατάσταση ως ένα βαθμό θα υπάρξει, δεν μπορεί να μην υπάρξει, θα προβλέπεται και θα επιχειρηθεί εν πάση περιπτώσει, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις η παγκόσμια εμπειρία δείχνει ότι σε μεγάλο μέρος αυτό το πράγμα είναι ένα κρύψιμο των σκουπιδιών κάτω από το χαλί. Δηλαδή επιφανειακά μπορεί να γίνει μια σκηνοθεσία τέτοια που θα έχετε ένα περιβάλλον που θα μοιάζει με το προηγούμενο, αλλά όμως μια καταστροφή που θα γίνει σε ό,τι αφορά τις κύριες παραμέτρους που σας είπα, που είναι η εδαφολογική τροποποίηση, η υδρολογική τροποποίηση, η τροποποίηση ό,τι αφορά χλωριδικά και πανιδικά χαρακτηριστικά της περιοχής. Αυτά τα πράγματα δεν επανέρχονται, θα πληγωθούν βαθιά. Μάλιστα. Και θα χρειαστεί να περάσουν από εκεί και πέρα πολλές δεκαετίες, ώστε το σύστημα να ξανά εξισορροπηθεί. Και βεβαίως, όπως είπα και πριν, ο προσανατολισμός της κοινωνικο-οικονομικής ζωής με βάση την μεταλλευτική δραστηριότητα απότομα θα διακοπεί όταν τελειώσουν, όταν εξαντληθούν τα κοιτάσματα. Και αυτό θα γίνει σε κάποιες λίγες δεκαετίες. Τότε πλέον θα έχουν αλλάξει οι συνθήκες, ο κόσμος θα έχει ξεφύγει από τις τρέχουσες δραστηριότητες, θα έχει προσανατολιστεί σε αυτόν τον τομέα και θα είναι δύσκολο να επανέλθει, να ξαναδεί από την αρχή πάλι το πώς θα μπορέσει σε έναν τόπο που είχε πληγωθεί τόσες δεκαετίες και σε έναν πληθυσμό ο οποίος είχε προσανατολιστεί μοναδικά προς αυτή τη δραστηριότητα, πώς θα μπορέσει πάλι να βάλει σε τάξη τη ζωή του. Μάλιστα, κύριε Δημητριάδη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να είστε καλά και καλό αγώνα. Ευχαριστούμε πολύ.